Το ασφαλιστικό θα είναι ένα από τα θέματα που φαίνεται πως θα συζητηθεί πολύ το επόμενο διάστημα, ειδικά και μετά τη νέα κυβέρνηση, η οποία έχει πει ότι θα υποστηρίξει το σύστημα των τριών πυλώνων. Για το λόγο αυτό, έχουμε βρεθεί σήμερα εδώ στην Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, μαζί με τον κύριο πρόεδρο Χρήστο Νούνη, όπου θα συζητήσουμε λίγο το δεύτερο πυλώνα που αφορά τα επαγγελματικά ταμεία. Κύριε Νούνη, ευχαριστώ καταρχάς για το χρόνο σας και που μας έχετε δεχτεί σήμερα εδώ. Να μας πείτε δύο λόγια για το ποια θα είναι μάλλον η νέα μέρα για τα επαγγελματικά ταμεία. Κύριε Σπύρου, ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ και την καλοσύνη να έρθετε στα γραφεία μας. Είμαστε αναμονή των εξαγγελιών της νέας κυβέρνησης για το θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης. Ήδη από πέρυσι, εδώ και ένα χρόνο, ως αξιωματική αντιπολίτευση στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, είχε πει ο σημερινός Πρωθυπουργός ότι όσον αφορά το κομμάτι το ασφαλιστικό, θα υιοθετήσει το σύστημα των τριών πυλώνων όπως ισχύει στην Ευρώπη και με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Οπότε τώρα που είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, περιμένουμε σε επίπεδο προγραμματικών δηλώσεων και σε επίπεδο υιοθέτησης στην πράξη της εφαρμογής κάποιων μέτρων που έχουν εξαγγελθεί, να είμαστε συνομιλητές για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση της όσο το δυνατόν καλύτερης εφαρμογής ενός αποτελεσματικού πολυπυλωνικού συστήματος στο ασφαλιστικό μας. Τώρα, τα επαγγελματικά ταμεία δεν είναι κάτι νέο, υπήρχε και πριν και η Ένωσή σας αριθμεί, αν δεν κάνω λάθος, 16 ταμεία. Πρόσφατα εκδώσατε και ένα έντυπο με τις θέσεις και τις προτάσεις που έχετε, το οποίο είχαμε και τη χαρά να το δημοσιεύσουμε και εμείς από την εφημερίδα μας, τον Next Deal. Πείτε μας δύο λόγια, γιατί καταρχάς δημιουργήσετε αυτό το έντυπο και ποιες είναι και οι προτάσεις και οι θέσεις σας. Καταρχήν, επειδή η ΕΛΕΤΕΑ, η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, είναι νεοσύστατη, καθώς έχει ένα χρόνο λειτουργίας. Ο πρωταρχικός σκοπός της Ένωσης που έγινε από εδώ και ένα χρόνο είναι να μπορέσει να διαδοθεί ο θεσμός προς τους κοινωνικούς φορείς, στην κοινωνία κτλ. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο, εμείς όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα αναλάβουμε πρωτοβουλίες, είδαμε όλα τα κόμματα, όλους τους φορείς, εποπτικούς φορείς και με τις θέσεις και τις προτάσεις της Ένωσης. Οπότε, σαν επιστέγασμα όλων αυτών των πρωτοβουλίων, ήρθαμε και πριν τις εκλογές και βγάλαμε ένα εγχειρίδιο θέσεων της ΕΛΕΤΕΑ, με το οποίο αποτυπώνουμε όλες τις προτάσεις μας που θα μπορέσουν να, αν υιοθετηθούν, να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της καλύτερης εφαρμογής του δεύτερου πυλώνα εντός ενός πλαισίου τριών πυλώνων που περιγράψετε προηγουμένως. Ποια είναι τα κύρια λοιπόν σημεία στις προτάσεις που προτείνετε εσείς? Ναι, τα κυρία σημεία είναι ότι επειδή ο θεσμός, όπως είπατε, λειτουργεί από το 2002 και σήμερα αριθμεί 21 επαγγελματικά ταμεία με αυξημένο ενδιαφέρον και καθώς βρίσκεται σε ουρά αδειοδότησης και άλλα ταμεία που από πολλούς και δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, είναι να διατηρηθεί η φιλοσοφία του 3029 του Ιδρυτικού Νόμου, δηλαδή της προαιρετικότητας συμμετοχής των ασφαλισμένων στα επαγγελματικά ταμεία, της μη κερδοσκοπικού του χαρακτήρα, της πλήρους διαφάνειας στη λειτουργία του πλαισίου λειτουργίας των ταμείων αυτών, στη λογοδοσία και στην πολύ αυστηρή εποπτεία, καθώς ξέρετε σήμερα ότι υποπτευόμαστε τα ΤΕΑ από τρεις εποπτικές αρχές, το Υπουργείο Εργασίας, την Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Σε αυτά είναι τα βασικά που η βασική μας επιδίωξη, αλλά πέρα από αυτά είναι να ενισχύσουμε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας με φορολογικά κίνητρα, με ενίσχυση της εποπτείας, καθώς ζητάμε μια ενιαία εποπτεία, που αυτό θα μειώσει τους χρόνους αδειοδότησης και λειτουργίας και καλύτερης εποπτείας των επαγγελματικών ταμείων και μια σειρά άλλα από κίνητρα που τα αναλύουμε αναλυτικά στο εγχειρίδιο που έχετε δημοσιεύσει. Αυτό λίγο πολύ απαντάει και στο επόμενο ερώτημά μου, το οποίο είναι ο κόσμος εμπιστεύεται τα ταμεία αυτά, υπάρχει κάποιος λόγος να φοβάται και ποιοι είναι ίσως οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι σε ένα τέτοιο σύστημα? Επειδή στο πλαίσιο με πολιτικών σκοπιμοτήτων έχει για σύστημα Πινοσέτ και τα λοιπά που έχετε ακούσει, έχει αναπτυχθεί μια παραφιλολογία για τον τρόπο λειτουργίας των ταμείων. Εγώ θα ήθελα σαν πρόεδρος της Ένωσης να πω ότι αυτή τη στιγμή τα ταμεία λειτουργούν με πάρα πολύ αυστηρό θεσμικό πλαίσιο, με κανόνες λογοδοσίας, καθώς στα ταμεία αυτά συμμετέχουν μέλη που είναι ασφαλισμένα μέλη των ταμείων, αυτά αποτελούν και κατόπιν εκλογών και μέλη της διοίκησης, άρα λογοδοτούν με κάθε πράξη που κάνουν στα ασφαλισμένα μέλη. Έχουν ξεκάθαρους κανόνες τόσο προς την επενδυτική τους λειτουργία, πολύ αυστηρό θεσμικό πλαίσιο και όλα αυτά μαζί. Επίσης έρχεται η νέα οδηγία, η IROP 2 για τα ΤΕΑ,
που ενισχύει ακόμα περισσότερο και δίνει μεγαλύτερη, πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην πληροφόρηση των ασφαλισμένων μελών, δηλαδή στις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλαμβάνουν τα ΤΕΑ για να μπορέσουν να ενημερώνουν τόσο τα υφιστάμενα μέλη, όσο και δυνητικά μέλη που θέλουν να μπουν και ενδιαφέρονται στα παιδιά ταμεία. Επιβάλλει η νέα νομοθεσία πάρα πολύ αυξημένα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει το Ταμείο για να ενημερώνονται με άριστο τρόπο τα υφιστάμενα και τα ενδυνάμει μέλη. Επομένως, τα επαγγελματικά ταμεία είναι μια πολύ σοβαρή προοπτική. Λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 30 χρόνια με πάρα πολύ αποτελεσματικό τρόπο και σε κάθε περίπτωση ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, είτε λόγω γύρανσης του πληθυσμού, είτε λόγω μείωσης των ποσοστών αναπλήρωσης, είτε λόγω διόγκωσης δημοσιονομικής επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού που επιδοτούσε τόσα χρόνια το ασφαλιστικό μας σύστημα, τον πρώτο πυλώνα. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να μπορέσει να αποσυμφορηθεί από τους πυλώνες και να μην αναλαμβάνει πλέον όλους τους κινδύνους και να μπορέσει να διαχυθεί αυτός ο κίνδυνος στους τρεις πυλώνες, τόσο στο δεύτερο όσο και στο τρίτο, για να είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα την επόμενη μέρα. Επίσης, μην ξεχνάμε, με βάση τελευταία στοιχεία από μια μελέτη του ΙΟΒΕ, την οποία καλύψατε κι εσείς με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, από τα 100% των συντάξεων που παρέχονται στους συνταξιούχους, το 95% το δίνει ο πρώτος πυλώνας, το δημόσιο δηλαδή, το 4% οι ασφαλιστικές εταιρείες και το 1% μόλις τα επαγγελματικά ταμεία. Άρα το 5% αθρηστικά ο δεύτερος και τρίτος πυλώνας είναι πολύ μικρό σαν ποσοστό συμμετοχής στην παροχή συντάξεων και αυτό πρέπει να ενισχυθεί με ενίσχυση παροχή κινήτρων και για το δεύτερο και για τον τρίτο πυλώνα. Ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, τρίτος πυλώνας. Ποια είναι η διαφορά, πώς τους βλέπετε? Καταρχήν, επειδή υπάρχει μια πλάνη στην αγορά ότι εμείς ανταγωνιζόμαστε το τρίτο πυλώνα, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμείς όπου βγαίνουμε και τοποθετούμαστε, λέμε ότι προς κατεύθυνση της υιοθέτησης και σωστής εφαρμογής ενός πολυπυλωνικού συστήματος ασφαλιστικού, χρειάζονται και ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας να συμβάλλει σε αυτό, ακριβώς για να επιμερίσει τον κίνδυνο το συνολικό που αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή το πρώτος πυλώνας. Οι διαφορές φυσικά είναι ευδιάκριτες, ξεκάθαρες, καθώς εμείς είμαστε μη κερδοσκοπικά νομικά προσπαθητικού δικαίου προαιρετικού χαρακτήρα, ενώ οι ιδιωτικές ασφαλιστικές είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διέπονται από άλλο πλαίσιο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν διέπονται από το Solvency II, όπως ξέρετε. Εμείς διεπόμαστε από το IORP 1 που τώρα έχει το IORP 2, οπότε είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Όμως στο επόμενο πλαίσιο που έρχεται με την ενσωμάτωση της νέας οδηγίας, εκεί υπάρχουν τρόποι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν από κοινού οι εταιρείες, οι ασφαλιστικές και τα ΤΕΑ, δηλαδή μπορούν να έχουν ρόλο ενεργό και οι ασφαλιστικές εταιρείες στην επαγγελματική ασφάλιση μέσω παροχής υπηρεσιών διαχείρισης των επαγγελματικών ταμείων, μέσω ασφαλιστικών υπηρεσιών, ακόμα και μέσω επενδυτικής διαχείρισης, θεματοφυλακής κτλ. Το οποίο αυτές είναι κοινές συνέργειες που μπορούν να προκύψουν στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, από την υιοθέτηση της οδηγίας και μετά, και επειδή προβλέπεται και να είναι και ραγδαία η ανάπτυξη του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης, ειδικά αν καταστεί και υποχρεωτική βάσει του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και περιμένουμε όλοι να είμαστε συμμέτοχοι σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Επειδή έχουμε δαιμονοποιήσει κάποια πράγματα και ήδη έχει αρχίσει μια κουβέντα πάνω σε αυτό, σχετικά με το αναδιανεμητικό σύστημα που υπάρχει σήμερα και το κεφαλαιοποιητικό το οποίο θέλει να υποστηρίζει η νέα κυβέρνηση. Τι σημαίνει με αυτά τα δύο? Είναι κάποιο πιο καλό, πιο κακό, πιο... πώς το σχολιάζετε? Πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε μια πλάνη που υπάρχει στους ασφαλισμένους, στην κοινωνία, θα τη βιώνετε και εσείς μέσα από τις αλλεπάλληλα ρεπορτάζ που καλύπτετε. Ακούτε πολλές φορές να λένε ασφαλισμένοι, μα τα δικά μου λεφτά μου κόβει ο υπουργός. Έχω δώσει τόσες φορές και μου κόβει τα λεφτά, τα παίρνω τη σύνταξη. Αυτή είναι η φιλοσοφία του αναδυναμητικού συστήματος. Τι σημαίνει αναδυναμητικό σύστημα? Ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι πληρώνουν τις εισφορές των σημερινών συνταξιούχων. Άρα, όταν εγώ μετά από 20 χρόνια θα βγω στη σύνταξη, δεν μου εγγυάται κάποιος ότι παρόλο που πληρώνω εισφορές τα προηγούμενα 15 χρόνια και τα επόμενα 20, όταν είναι στο πλήρωμα του χρόνου θα πάρω τη σύνταξη. Θα πάρω τη σύνταξη αν υπάρχουν εργαζόμενοι μετά από 20 χρόνια να πληρώνουν τη σύνταξή μου για να την πάρω. Άρα, επομένως, αυτό είναι το αναδυναμητικό σύστημα. Αντίθετα, το κεφαλαιοποιητικό είναι ότι ο εργαζόμενος ένα κομμάτι της σύνταξής του, πέρα από την κύρια που δίνει ο πρώτος πυλώνας, θα τα βάζει σε ένα ατομικό του κουμπαρά, τον οποίο το βλέπει καθημερινά ηλεκτρονικά, online, σας λέω πώς λειτουργούν τα επαγγελματικά ταμεία. Και όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου βάσει των προβλέψεων του καταστατικού του κάθε ταμείου, μετά από 10, 15, 20 χρόνια, που θα πάρει την παροχή, θα βλέπει καθημερινά, θα ξέρει πόσα λεφτά έχει ισορρεύσει ο κουμπαράς του
από τις υπεραξίες που έχουν δημιουργηθεί από την επαγγελματική διαχείριση των αποθεματικών ταμείων συνολικά, θα τα πάρει και θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει κιόλας αν θα τα πάρει με μορφή εφάπαξ, αν θα τα πάρει με σύνταξη κ.ο.κ. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ο ασφαλισμένος σε ένα επαγγελματικό ταμείο ότι αυτά τα λεφτά του θα δίνει ο ίδιος και θα τα πάρει όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου να πάρει τη σύνταξη. Και δεν θα εξαρτάται από κανέναν υπουργό κοινωνικής ασφάλισης ή από καμία συγκυρία δημοσιονομικού χαρακτήρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν γίνει τελευταία χρόνια και 29 περικοπές συντάξεων. Αποτέλεσμα των μνημονίων, του δημοσιονομικής εκτροχιασμού κτλ. Οπότε αυτό στο επαγγελματικό ταμείο δεν υπάρχει. Αυτό, ό,τι λεφτά βάζει, τα ξέρει, τα βλέπει κάθε μέρα μέσω κωδικών που μπαίνει στο σελίδα του κάθε ταμείου και ξέρει πόσα γίνονται, πόσα βγατίζουν και ξέρει ότι θα τα πάρει σίγουρα όταν είναι το πλήρωμα του χρόνου. Η κίνδυνη στο αναδιανεμητικό λοιπόν είναι η δημοσιονομική πολιτική. Ο πολιτικός ενδεχομένως, ας το πούμε, κίνδυνο για το πώς θα χειριστεί ο εκάστοτε υπουργός ή η εκάστοτε κυβέρνηση αυτό το σύστημα. Στο κέφαλο ποιητικό, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που πρέπει να προσέξουμε ή να προετοιμαστούμε ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η σύνταξη στο τέλος της ημέρας? Η φιλοσοφία με την οποία λειτουργούν τα επαγγελματικά ταμεία είναι ότι δίνουν κεφαλαιοποιητικό, λειτουργούν κεφαλαιοποιητικά, είναι κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα και λειτουργούν με το σύστημα προκαθορισμένων εισφορών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προσδιορίζουν εκ των προτέρων στους ασφαλισμένους μέλη ότι εφόσον γίνουν μέλη του ταμείου θα πληρώνουν χι εισφορές, χωρίς να εγγυώται κεφάλαιο, χωρίς να εγγυώται συγκεκριμένη απόδοση. Άρα λοιπόν, με το που μπαίνουν ένα ασφαλισμένο σε ένα επαγγελματικό ταμείο, βάζει τις εισφορές του, που ξέρει πώς είναι εκ των προτέρων, και περιμένει να πάρει μια απόδοση μετά από κάποια χρόνια, πέρα από την υπεραξία που θα συσσωρεύσει ο ατομικός λογαριασμός από τις επενδύσεις που θα κάνει το ταμείο, επίσης και από τα φορολογικά ωφέλη που έχει ένα πολύ ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο που διέπει αυτή τη στιγμή τα επαγγελματικά ταμεία. Συνεπώς, όσον αφορά τους κινδύνους που αναφέρετε, ο κίνδυνος προφανώς σχετίζεται με τον κίνδυνο της αγοράς, δηλαδή τον κίνδυνο τον επενδυτικό. Γιατί προφανώς κάποια χρονιά μπορεί να υπάρχει αρνητική απόδοση συνολικά για το ταμείο, για τις επενδύσεις του ταμείου, αλλά αυτό μην ξεχνάμε ότι θα αντισταθμίζεται από τη φορολογική ωφέλεια που θα έχει το ταμείο. Όμως, αυτά για να υπάρχουν κάποιες εκτροπές εντός εισαγωγικών τύπου ασπίδος που πάμε στο τρίτο πυλώνα, γιατί εκεί υπήρχε ένα πρόβλημα με το τρίτο πυλώνα. Αυτά λοιπόν όλες διασφαλίζονται όσον αφορά το πολύ αυστηρό θεσμικό πλαίσιο εποπτείας που υπάρχει, που διέπει τα επαγγελματικά ταμεία, που υπάρχουν επενδυτικές επιτροπές που λειτουργούν και εποπτεύονται, αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες επενδυτικής διαχείρισης που έχουν αμυντική φιλοσοφία, δηλαδή εφόσον τα ταμεία είναι μακροπρόθεσμου χαρακτήρα θεσμικοί επενδυτές. Άρα πρέπει να επενδύουν και ανάλογα με χαμηλό ρίσκο τις επενδύσεις των ασφαλισμένων που δίνουν τα λεφτά τους για τα επαγγελματικά ταμεία. Αν πούμε και στατιστικά στοιχεία, επειδή υπάρχουν πρόσφατα και τα έχουμε δημοσιεύσει στο site μας, από το 2004 μέχρι το 2017, μάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα ταμεία που λειτουργούν γύρω σε 155.000 επαγγελματικά ταμεία έχουν μέσα ετήσια απόδοση 5,1%, και ενώ στην Ελλάδα το διάστημα το 2011 μέχρι το 2018 έχουμε μια απόδοση 4,4%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η απόδοση τέτοιου τύπου, το 3 και το 4 και το 5% είναι πολύ σημαντικό, η οποία αν αθρηστεί και με τα φορολογικά ωφέλη σε ετήσια βάση, γιατί οι εισφορές των ταμείων εκπίπτουν 100%, όπως και η παροχή είναι αφορολόγητη, η FAPAX, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό κίνητρο για τον ασφαλισμένο να εγγραφεί σε ένα επαγγελματικό ταμείο. Άρα μου λέτε ότι σήμερα υπάρχει μια θωράκιση στην προστασία αυτής της σύνταξης, όπου με πολύ απλά λόγια, αν δούμε ότι το καράβι βάζει νερά, το ξέρουμε πολύ νωρίτερα. Και έτσι μπορούμε να προλάβουμε κάποιο κίνδυνο. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, γιατί εφόσον υπάρχει αναλογιστής υποχρεωτικά σε ένα ταμείο που ρεπορτάρει κάθε τρίμηνο, όχι κάθε εξάμηνο, κάθε τρίμηνο το πώς πάνε οι επενδύσεις, η Επενδυτική Επιτροπή που ρεπορτάρει και η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς που ελέγχει τη διαχείριση και το πού πάνε τα χρήματα. Οπότε, αν κάτι πάει να στραβώσει, θα υπάρχουν έγκαιρα μηχανισμοί αποτρεπτικοί, τόσο από εποπτική πλευρά, όσο και κυρίως από το ίδιο το ταμείο, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επενδυτικής Επιτροπής ελέγχει τους εξωτερικούς διαχειριστές που αναθέτει την διαχείριση των χρημάτων βάσει των αμυντικών χαρακτηριστικών του θεσμικού πλαισίου που δίνει εντολή στους διαχειριστές να επενδύουν αμυντικά και πολύ, πολύ προσεκτικά τα λεφτά των ασφαλισμένων. Τώρα να πάμε λίγο στην κοινωνία. Έχουμε ήδη στην Ένωση 16 ταμεία. Υπάρχουν στα σκαριά άλλα ταμεία που είναι να δημιουργηθούν? Σήμερα που μιλάμε έχουμε αριθμό πλέον 21 ταμεία. Τα 17 είναι
προαιρετική συνδοχή, μάλιστα το 1929, και τα τέσσερα είναι τα πρώην επιγουρικά υποχρεωτικά ίση ασφάλιση επαγγελματικά ταμεία. Ήδη στην ουρά είναι άλλα τρία μεγάλα επαγγελματικά ταμεία που έχουν υποβάλει φάκελο να δοθούν, μεταξύ των οποίων είναι οι συγκεκριμένες εταιρείες, μεγάλες, και πλέον πιστεύουμε ότι ακολουθούν και άλλοι φάκελοι. Υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα στην αγορά. Εμάς γινόμαστε αδέκτες τηλεφωνημάτων από πολλές εταιρείες και ενώσεις που δείχνουν ενδιαφέρον για το πώς θα μπορέσουν να στήσουν ένα ταμείο και ποια τα ωφέλη. Εμείς προς αυτή την κατεύθυνση, ήδη πριν από το εγχειρίδιο που εκδώσατε, έχουμε εκδώσει και ένα τυποποιημένο σχέδιο καταστατικού για εφάπαξ παροχή, το οποίο αποτελεί ένα μπούσουλα, το οποίο τυχάνει και τις σύμφωνες άτυπης γνώμης των υποπτικών αρχών. Οπότε, για αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται σε εμάς και μας ρωτάνε επιχειρήσεις πώς θα κάνουμε ΕΤΕΑ, λέμε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το τυποποιημένο εγχειρίδιο, το τυποποιημένο καταστατικό, σχέδιο καταστατικού, για να το ντύσετε με τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχει η επιχείρηση και να προχωρήσετε να το υποβάλλετε στις υποπτικές αρχές και να κερδίσουν χρόνο και χρήμα για τη διαδικασία διοδότησης. Άρα, ένας άλλος ρόλος που έχετε είναι να βοηθάτε μια επιχείρηση ή ένα σύνολο ανθρώπων που θέλει να φτιάξει ένα επαγγελματικό ταμείο στο πώς θα το κάνει. Συμβουλευτικά και μόνο, καθαρά από εμπειρία, όχι αυτό και μόνο. Τις εταιρείες που έχουν υποβάλει φάκελο και αυτές που ήδη έχουν ερωτηθεί, μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε καταρχήν τρεις εισηγμένες εταιρείες οι οποίες θα έχουν κάνει επαγγελματικό ταμείο. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό και αυτό από μόνο του θα δώσει μια όθηση επιπλέον σε άλλες επιχειρήσεις εισηγμένες και μη να δείξουν ενδιαφέρον για να μπουν στην επαγγελματική ασφάλιση. Επειδή, όπως σας είπα όμως, η ΕΛΕΤΕΑ έχει ως πρωταρχικό στόχο τη διάδοση του θεσμού, εμείς έχουμε κάνει μια συνεργασία και με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, με τον κύριο Φίλιππα, τον καθηγητή που κάνει μια αξιόπινη πρωτοβουλία, ακριβώς για να μπορέσουμε στην κοινωνία να περάσουμε το μήνυμα της σημασίας που έχει η αποταμίευση, ο συνταξιωτικός αλφαβητισμός, η χρηματοοικονομική γνώση, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να χτίσουμε μια συνείδηση αποταμιευτική και συνταξιωτική στην ελληνική κοινωνία, που αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί και εσείς διαπιστώνετε ότι αν κατέβουμε τώρα στο δρόμο και ρωτήσουμε 100 ανθρώπους τι είναι επαγγελματική ασφάλιση, ζήτημα είναι αν γνωρίζει ένας ή δύο τι σημαίνει επαγγελματική ασφάλιση ή ποια τα ωφέλη της συνταξιωτικής αποταμίευσης και τα λοιπά. Κύριε Νούνη, ήσασταν κατατοπιστικός για το τι θα πει δεύτερος πυλώνας. Από ό,τι φαίνεται, το θέμα θα απασχολήσει πάρα πολύ το επόμενο διάστημα. Εμείς θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε στενά και να ενημερώνουμε τον κόσμο. Να πούμε ότι είναι καλό να κάνουμε αποταμίευση. Ίσως ακόμα καλύτερο να μπαίνει κατευθείαν μια αποταμίευση, διότι διαφορετικά μπορούμε να τα φάμε στη διαδρομή. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι σε όσους κάνουν διακοπές ήδη και να κρατήσουν και λίγα από τα χρήματά τους για την αποταμίευση.